Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τροποποιήσει τις συνθήκες της και να οπλιστεί με την εξουσία να διώχνει κράτη-μέλη που δεν ανταποκρίνονται στα δημοκρατικά πρότυπα του μπλοκ, δήλωσε η πρώην Πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγδαλένα Άντερσον. Μιλώντας πριν από την ομιλία της για την Πρωτομαγιά, η αρχηγός της αντιπολίτευσης του Σκανδιναβικού Έθνους ισχυρίστηκε ότι οι Βρυξέλλες έχουν αυστηρές απαιτήσεις για τις υποψήφιες χώρες όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και θα πρέπει να περιμένουν το ίδιο από τα υπάρχοντα μέλη. Αυτό που είδαμε είναι ότι οι χώρες που είναι ήδη μέλη βαδίζουν σε λάθος κατεύθυνση, χώρες που διαλύουν τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια δημοκρατικά ασφαλής Ευρώπη, δήλωσε η Άντερσον σε σουηδική εφημερίδα πριν από την ομιλία της. Η πρώην Πρωθυπουργός αρχικά αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες που αναφερόταν, αλλά η δημοσιογράφος τόνισε ότι όταν πιέστηκε για απάντηση είπε Πολωνία και Ουγγαρία. Η Άντερσον υποστήριξε ότι οι δημοκρατικές αξίες διαβρώνονται σε ορισμένα ευρωπαϊκά έθνη και πρότεινε αλλαγές στη συνθήκη για να διευκολυνθεί, όπως είπε, η παρακράτηση χρημάτων από χώρες που διαλύουν τη δημοκρατία και να καταστεί έτσι δυνατός ο πλήρης αποκλεισμός μιας χώρας που έχει ολοκληρώσει μια τέτοια αποσυναρμολόγηση, τόνισε χαρακτηριστικά.